την ματέωση των πανηγυριών σε όλη τη χώρα μέχρι το τέλος Ιουλίου, την εντατικοποίηση των ελέγχων στα χερσαία σύνορα της χώρας, αλλά και την επέκταση των ελέγχων και στους εποχικούς εργάτες που προέρχονται από όμορες χώρες, αποφάσισε να εισηγηθεί προς την κυβέρνηση η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, που πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη υπό τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια κατά τη διάρκεια της σημερινής της συνεδρίασης. Το θέμα είχε συζητηθεί και κατά την σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου και ζητήθηκε από τους λοιμοξιολόγους να εξετάσουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των πανηγυριών, όπως και έγινε. Η απόφαση πάρθηκε μετά τις εικόνες συνωστισμού που παρατηρήθηκαν σε διάφορα πανηγύρια ανά την χώρα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η απόφαση για την απαγόρευση των πανηγυριών μέχρι το τέλος Ιουλίου χαρακτηρίζεται ως καταστροφή από τους μουσικούς αλλά και όλους τους άλλους κλάδους που απασχολούνται μέσω των συγκεκριμένων διοργανώσεων. Όπως τόνισε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα ο πρόεδρος του Σωματείου Μουσικών Ιωαννίνων η Αλληλοβοήθεια Μίλτος Διαμάντης. Και ο κύριος Διαμάντης παραδέχτηκε πως οι εικόνες συνωστισμού που είδαν το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν αυτές που οδήγησαν ουσιαστικά στην σημερινή απόφαση, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπόψη πως ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, στην πλειοψηφία των πανηγυριών που πραγματοποιούνται, η συμμετοχή του κόσμου είναι κατά πολύ μικρότερη και μεταφράζεται σε κάποιους εκατοντάδες συμμετέχοντες και όχι σε χιλιάδες. Πάντως δεν ήταν λίγοι και οι Δήμοι στην Ήπειρο που πριν την σημερινή απόφαση της κυβέρνησης είχαν καταστήσει σαφές πως δεν θα έδιναν άδειες για την διοργάνωση πανηγυριών. Αυτό σημαίνει καταστροφή. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν εκδηλώσεις από το Φεβρουάριο, είχαν σταματήσει. Μέχρι και τέλος Ιουνίου είχαν ακυρωθεί τα πάντα. Θεωρούσαμε ότι έμεινε τουλάχιστον αυτός ο ένας, 1,5 μήνας ας πούμε, να μπορέσουν οι συνάδελφοι να, ό,τι μπορούν να, ας πούμε, να γλιτώσουν από την σεζόν. Mm-hmm. Αυτή τη λύση που έχει μείνει. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, θεωρώ, επειδή προβλέθηκαν ας πούμε δύο εκδηλώσεις που γίνανε. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτό είναι η γενικότερη εικόνα των πανηγυριών σε όλη την Ελλάδα. Εδώ στην Ήπειρο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα πανηγύρια γίνονται και με 200 και με 300 άτομα και με 100 και με 500 ανάλογα και είναι διαφορετικά που μπορείς να το ελέγξεις. Είναι μια απόφαση αυτή που ακούσαμε σήμερα, καταστροφή θεωρώ για τους συναδέλφους, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου θα κυρωθούν όλες οι εκδηλώσεις, δεν μένει και τίποτα άλλο μετά, που τα γνωρίζουμε όλοι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Πάντως είναι κάτι πολύ δυσάρεστο για το κλάδο μας. Για έναν κλάδο η πλειοψηφία του οποίου, κύριε Διαμάντη, θα έλεγε κανείς ότι είναι βιοποριστικό ζήτημα, έτσι, δηλαδή ζουν από αυτό. Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες και με αυτούς τους μήνες προσπαθούμε να οι περισσότεροι συνάδελφοι να επιβιώσουν και το υπόλοιπο διάστημα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα για το κλάδο μας και γύρω από το επάγγελμά μας, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είμαστε εμείς, είναι πάρα πολλά επαγγέλματα που είναι γύρω από εμάς. Είναι αυτοί που κάνουν τις εκδηλώσεις, είναι τα παιδιά με την κάβα, οι σερβιτόροι, είναι πάρα πολλά επαγγέλματα που περιμένουν να δουλέψουν και αυτοί αυτό το διάστημα. Υπάρχει ένας φόβος γενικότερα και στους διοργανωτές πλέον, δηλαδή λέγοντας τέλος Ιουλίου, λίγο δύσκολο και κάποιος να διοργανώσει και τον Αύγουστο, ας πούμε, βλέποντας αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε. Και ήδη δήμοι, να πούμε, της περιοχής έχουν αποφασίσει ότι δεν θα δώσουν άδειες ουσιαστικά για να διοργανωθούν πανηγύρια. Ναι, από τη στιγμή που τους ζητούν κάποιος να πάρει υπεύθυνα την ευθύνη, και προφανώς αυτός που θα πάρει την ευθύνη θα χρεωθεί και το πρόστιμο, σε ανάλογη περίπτωση, και οι δήμοι δεν θέλουν να λάβουν αυτή την ευθύνη. Καταλάβατε. Από εδώ και πέρα, κύριε Διαμάντη, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η απόφαση πλέον και επίσημα από πλευράς, μάλλον εισηγήθηκε η κυβέρνηση, έδωσαν το πράσινο φως οι λοιμοξιολόγοι. Πρακτικά, τι θα πρέπει να γίνει για το δικό σας τον κλάδο ώστε να μπορέσει να στηριχθεί οικονομικά, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτά που δόθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάλλον ήταν σταγόνα στον ωκεανό. Ακριβώς έτσι. Εγώ θεωρούσα ότι μπορούσαν να πάρουν μια απόφαση πολύ διαφορετική. Θα μπορούσαν να γίνουν τα πανηγύρια, θα μπορούσαν να γίνουν με όρους. Αυτό δηλαδή, εγώ θεωρούσα ότι θα γινόταν, ας πούμε, θα υπήρχαν όροι
και με τις αποστάσεις και με το χώρο που λέγανε αυτό. Εγώ θεωρούσα ότι αυτό μπορούσε να λυθεί. Θα μπορούσε, ας πούμε, αυτό που είχε συζητηθεί από πολλούς, να χορεύουν ο κόσμος γύρω-γύρω ο καθένας με την παρέα του γύρω στο τραπέζι του. Θα ήταν κάπως διαφορετικά, αλλά θα γινόταν εκδηλώσεις. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που έριξαν τα κανάλια, που προβάλλαν τα κανάλια. Αυτό νομίζω δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της περιοχής μας. Είναι ελάχιστες οι εκδηλώσεις εδώ πέρα που θα δούμε αυτόν τον κόσμο. Θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε τις επόμενες μέρες. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με φορείς της πόλης. Και τι θα γίνει, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα. Ήδη δηλαδή από το πρωί πάρα πολλοί συνάδελφοι με πήραν τηλέφωνο και μου εκφράσανε την αγωνία τους.